εν ύμνης τιμώντες μεγαλυνομέν. Μη εποδύρου που μήτε καθορώσα ετάφω χών εγκαστριάτες φοράς συνέλαβες ιών αναστήσω μετά και δόξα στήσω τε και υψώσω εντώσει καπάστος ο Θεός τους εμπίστηκε φόρτος εμεγαλύνων. Μεγάλη Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022. Οι δαμασιώτες Σειραίων εδώ στον Άγιο Τρίφωνα, την νεότευτη εκκλησία, στον οικισμό με τα κοντέινερ, για να προσκυνήσουν τον επιτάφιο του Κυρίου Ιησού Χριστό ημών. Μόνο που αυτή τη φορά είναι η κατάσταση ιδιαίτερη. Προηγήθηκαν 2 χρόνια πολύ δύσκολα με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και τους σεισμούς του Μαρτίου του 2021, έφεραν τα πάνω κάτω στη ζωή των δαμασιώτων. Πάμε.
παρηπτώμενε τες περίξη σωτήρ. Amen.
Σιγά ξεκινάει η περιφορά του επιταφείου εδώ από τους
οικίσκους, όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρίφωνα, όπου για πρώτη φορά τελείται η Μεγάλη Εβδομάδα στον νέο αυτό ναό, μιας και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, ο Πολιούχος Ναός, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους καταστροφικούς σεισμούς του Μαρτίου του 2021. Το έθιμο θέλει τον επιτάφιο και το κοβούκλιο να τον μεταφέρουν και να το φέρουν στους ώμους τους παιδιά που θα πάνε σύντομα στο στρατό. Η περιφορά αυτή τη φορά θα είναι μια μεγάλη περιφορά. Θα περάσουμε εδώ από το γήπεδο μέσω του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου στην πλατεία του χωριού. Από την πλατεία του χωριού θα βρεθούμε στον Άγιο Νικόλαο και από τον Άγιο Νικόλαο θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω εδώ στην Εκκλησία του Αγίου Τρίφωνος. Εδώ είναι το νεότευκτο δημοτικό σχολείο. Βρισκόμαστε στον δρόμο παράλληλα με το αυλάκι και εδώ η πομπή με πλήθος πιστών. Βλέπετε η ιδιαιτερότητα της εποχής και όλα αυτά που περάσαμε δύο χρόνια με την πανδημία του κορονοϊού και την απαγόρευση των εκδηλώσεων κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα των θρησκευτικών εκδηλώσεων των Ορθοδόξων, αλλά και οι καταστροφικοί σεισμοί έφεραν εκατοντάδες δαμασιώτες, αλλά και τους δαμασιώτες που έχουμε σε άλλες πόλεις πίσω στο αγαπημένο τους χωριό, μαζί με γαμπρούς και νύφες, για να παραστούν αυτές τις μέρες, αυτές τις Άγιες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας των Παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εδώ στο αγαπημένο τους Δαμάσι. Βλέπετε, η πομπή είναι ακόμη πιο μεγάλη. Κάποιοι είναι ακόμη κάτω στο γήπεδο. Φτάσαμε στην πλατεία του Δαμασίου. Εδώ έχουμε και ένα θέμα με τα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα στην πλατεία. Και πάση Χριστού ημών αδερφότητων.
Βλέπετε και το έθιμο, πολλοί βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν κάτω από τον επιτάφιο. Οι καμπάνες του Αγίου Νικολάου, του πολιούχου Αγίου, της εκκλησίας που έχει πάθει ζημιά από το σεισμό και δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει ξανά, χτυπούν πένθυμα. Βρισκόμαστε στο σημείο, στην ουσία σε αυτή τη διαδρομή, όπου ο σεισμός προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά στο Δαμάσι. Τα περισσότερα κτίρια έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές σε αυτό το σημείο, στο οποίο είναι η διαδρομή. Σωτηρίας επισκέψεως διαφυλάξεως θείας ενισχύσεως παντών των παρακολουθούντων και συμμετοχόντων εν την εξοδίου περιφοράν του επιταφείου τούτου και των δοκιμαζομένων συμμοπλήκτων της ενορίας και κομοπόλεως ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα. Καθίστε λίγο πίσω, καθίστε λίγο πίσω ένα βήμα. Καθίστε να σας βγάλω μια φωτογραφία με τον επιτάφιο. Καθίστε λίγο πίσω. Και εδώ είναι ο Νικόλας μας. Ο πληγωμένος Αϊ Νικόλας. Συγκίνηση είναι μεγάλη. Δέστε τις αγιογραφίες πεσμένες, σκισμένες. Αυτός είναι ο Αϊ Νικόλας. Εδώ βλέπετε και τις ζημιές που έχει υποστεί, είναι φωταγωγημένος. Μπορεί να μην λειτουργεί εδώ,
αλλά οι πιστοί του τον αγαπάνε. Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, απάψιος πάντων των κειμένων. Συγκίνηση πολύ μεγάλη και στον ιερέα, τον πάτερ Γεώργιο, και στους πιστούς. Μόνο όσοι περάσουν αυτές τις καταστάσεις μπορούν να καταλάβουν. Εδώ που έσφιζε κάποτε από ζωή αυτές τις μέρες, δέστε το οποίο όλα γκρεμισμένα. Βλέπετε σε όλη την πομπή τα γκρεμισμένα, τα μισογκρεμισμένα που περιμένουν τις μπουλντόζες. Φτάσαμε πάλι στην πλατεία και δείτε ο κόσμος φτάνει μέχρι πίσω τον Άγιο Νικόλαο Ιουρά. Δεν
Βρισκόμαστε μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, το νέο Δημοτικό Σχολείο. Δυστυχώς τα φώτα είναι σβηστά από μπροστά. Δεν προνόησαν οι αρμόδιοι να αφήσουν τα φώτα αυτά. Βλέπετε, είναι τα πλαϊνά μόνο. Φτάσαμε και πάλι στο δρόμο που οδηγεί στη συνοικία των σεισμόπληκτων, τα κοντέινερ και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα, του Προστάτη Αγίου των Αγροτών, των Αμπελουργών και όλων των καλλιεργητών. Έφτασε η πομπή του Επιταφείου και των Πιστών εδώ στην Εκκλησία των Ιερών Ναών του Αγίου Τρίφωνα. Το έθιμο της περιφοράς του Επιταφείου είναι μια πιστή αναπαραγωγή όσων συμβαίνουν σε μια κηδεία κοινού θνητού, όπου ο νεκρός εξέρχεται από το σπίτι του, πηγαίνει στην Εκκλησία. Έτσι και ο Χριστός με τον Επιτάφιό του βγαίνει από την Εκκλησία που είναι το σπίτι του και επιστρέφει στην Εκκλησία για να τελεστεί η νεκρόσιμη Θεία Λειτουργία. Συγγνώμη, λίγο ανοίξτε. Και διασκεδάσει πάσαν οργήν και καθημόν κοινωμένη και ρίσαστε εμάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λύσε εμάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεν είναι όλια, δύο λύσεις υπάρχουν. Για να κρατήσει το κουτούπλιο δεν μπορείτε. Τώρα να πάρω εγώ το σώμα. Θα μπούμε όλοι στο Άγιο Βήμα εσείς που ήσασταν. Έλα, βοηθήστε λίγο παιδιά. Έλα. Έλα, δώσε μου ένα. Φτιάστε πίσω. Δώσε μου τον Νίκο. Τώρα που το κατεβάσω μήνα μου. Θα το βάλει πάνω στο βιβλίο. Σε αυτή την περίπτωση πιστή περνούμε κάτω από τον επιτάφιο, κάτω από το κουβούκουλο. Το κάνω τα ξύλα, το κάνω τα ξύλα. Θα σα πω ότι 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 θα σα πω ότ
Θέλετε να χαιρετήσετε ή να περάσω μέσα κατευθείαν? Τι θέλετε? Εγώ δεν έχω τίποτα. Χαιρετήσετε, νομίζω. Χαιρετήσετε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για τα παιδιά. Ελάτε, επειδή κουραστήκατε. Τα παιδιά που πήραν τον επιτάφιο. Ελάτε να τον πάρουμε μαζί. Έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, περάστε τώρα μέσα και χαιρετάτε. Για να γίνουμε. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά εδώ. Τώρα περάστε από κάτω. Δεν το βρίσκω. Oh.
Εδώ ολοκληρώθηκε το τελετουργικό αφού περάσαν όλοι οι πιστοί, περισσότεροι από 1000 δαμασιώτες, κάτω από τον επιτάφιο, τον οποίο κρατούσαν στα χέρια τους παιδιά που θα πάνε φαντάρι από το χωριό. Μπήκαν στο ιερό και κάναν την περιφορά 3 φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα, μαζί με τον ιερέα. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Σας εύχομαι όλους καλή Ανάσταση, με υγεία και ευτυχία, και άλλο κακό να μην μας βρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.